εκπαιδευτικούς που συμβάλλουν σε αυτό. Και πάλι ευχαριστώ ειλικρινά όλους τους συντελεστές τη ΧΕΛΜΕΠΑ, το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, τον Διεθνή Ασφαλιστικό Οργανισμό ΛΟΕΙΤΣ για την άψογη διοργάνωση της έκθεσης και ευχαριστώ από καρδιάς και για την παρουσία σας, ευχόμενος καλή επιτυχία και πάντα. Μόνο ωραία λόγια μπορεί να πει κανείς για μια τέτοια ευκαιρία η οποία φέρνει τη ΧΕΛΜΕΠΑ στοιχείο ξανά, με την ευκαιρία που δίνει το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος και τους πολύ φιλόξενους χώρους της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, που πραγματικά δίνει μια δυνατότητα στο χέρι του κόσμου, στο χέρι του λαού, να αξιοποιήσει περισσότερο αυτό το χώρο. Είναι πραγματικά έτσι πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία του Ίδρυμα Μαρία Τσάκος και την Περιφερειακή Ενότητα Χίου για αυτή την πρωτοβουλία που είχαν για την διοργάνωση αυτής της εκθέσεως. Είμαι βέβαιος ότι οι μαθητές της Χίου έχουν ωφεληθεί πάρα πολλά και όταν ωφελούνται οι μαθητές, ωφελείται όλη μας η κοινωνία. Είναι πραγματικά μια δύσκολη στιγμή αυτή για το νησί και η περσινή χρονιά και η φετινή διαγράφη είναι δύσκολη. Ωστόσο, το νησί μας από την αυτιλία κρατήθηκε τον τελευταίο 1,5 αιώνα και στην αυτιλία βρίσκεται το μέλλον του. Όσο περισσότερο κοντά είμαστε στα ζητήματα και πληροφορίες μέσα στην αυτιλία και στα ζητήματα του περιβάλλοντος, τόσο πιο καλές είναι οι προοπτικές για τον τόπο μας. Εκεί πρέπει να κρατηθούμε και για τώρα και για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάκο. Καταρχήν, κυρίες και κύριοι, για μένα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που σας γνώρισα χθες. Και έμαθε και πρόσφατα όλη η Ελλάδα για τη δική σας προσωπική προσφορά στα εθνικά θέματα της Κύπρου, για την προσωπική σας θυσία, για την οποία με μεγάλες δεκαετίες καθυστέρηση αναγνωρίστηκε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να γνωρίζω έναν ήρωα της σύγχρονης Ελλάδος. Επίσης να πω ότι είναι μεγάλη χαρά για την Χίο να κοδεύεται πίσω σπίτι της στην ΕΛΜΕΠΑ, η οποία είναι γνωστή σε όλους μας για τη μεγάλη προσφορά και συμβολή στην ευαισθητοποίηση των Ελλήνων και ειδικά των νέων των παιδιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, σε θέματα προστασίας του πλούτου που ο Θεός τόσο απλόχερα μας έδωσε. Η ελληνική ναυτιλία πράγματι αποτελεί μια όαση ελπίδας για τη χώρα μας. Μια όαση ελπίδας σε μια εποχή που η βαθύτατη οικονομική κρίση δεν δίνει στα νέα τα παιδιά της διεξόδους που είχε η προηγούμενη γενιά. Και πιστεύω ότι η προσήλωση της χώρας μας στην ελληνική εμπορική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει φάρο ελπίδας. Μια εμπορική ναυτιλία η οποία τις τελευταίες δεκαετίες έχει αντιληφθεί πολύ περισσότερο από ότι στην ιστορική καταβολή της την ευθύνη που έχει απέναντι στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και αυτή η συνδυασμένη προσπάθεια της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και των πλειοκτητών αλλά και των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο κύμα. Όχι μόνο να κάνουν ισχυρό το στόλο, όχι μόνο να κρατήσουν ψηλά την ελληνική σημαία, αλλά παράλληλα να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο περιβάλλον, μας κάνει όλους περίφημους. Όπως μας δίνει μεγάλη ισορροπία το γεγονός ότι μεταλαμπαδεύεται αυτή τη γνώση, αυτή την αγάπη για το περιβάλλον στα νέα τα παιδιά. Και γι' αυτό σας συγχαίρω και θα είμαι αρρωγός σε κάθε προσπάθειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, για μένα, ονομάζομαι Κώστας Θεραπείου, είμαι αρχηγός μιας ευρωπαϊκής ενημέρωσης ΧΕΛΜΕΠΑ. Όπως ακούσατε, το πρόγραμμα της παιδικής ΧΕΛΜΕΠΑ λειτουργεί από το 1993 με την έκθεση του Υπουργείου Παιδείας κάθε χρόνο και φιλοξενείται στο πρόγραμμα περίπου 4 με 6, 7, 8 χιλιάδες παιδιά φέτος σε όλη την Ελλάδα, τα οποία κάνουν κάποιες δραστηριότητες, υλοποιώντας το σχέδιο δράσης του προγράμματος, καθόλου τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το πρόγραμμα προωθείται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας με την υποστήριξη των διευθύνσεων εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ενδοστοιχείων. Και για να βραβεύσουμε, για να τιμήσουμε τα 3.000 παιδιά που όπως ακούσατε έχουν ήδη λάβει μέρος από το 1993 στο πρόγραμμα αποτυχίων, προσκαλέσαμε τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βολιτσού και την εκπαιδευτικό τους που είχαν δραστηριοποιηθεί στο πρόγραμμα την περσινή σχολική χρονιά. Είναι δύο ομάδες που κάνουν τις περισσότερες δραστηριότητες από όλες τις ομάδες
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αποτυχίων. Έχουμε ένα μικρό αναγνωριστικό δωράκι, να το πούμε έτσι, για τα παιδιά, ένα εκμορφωτικό βιβλίο, το οποίο θα, όσα παιδιά δεν έχουν, θα το δώσουμε και στα υπόλοιπα παιδιά που ήταν φέτος στο πρόγραμμα. Θα ήθελα να... Θα φωνάξω από τα ονόματα των παιδιών. Θα ήθελα καταρχάς τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη να απονείξει τα πρώτα βραβεία στα 5 πρώτα παιδιά. Είναι ο Λεωνίδας ο Δαχτυλόπουλος. Να έρθουν όλα μπροστά να τα βλέπουν. Να έρθουν όλα τα παιδιά μπροστά. Ελάτε όλοι. Ελάτε από εδώ. Ελάτε από εδώ. Ελάτε εδώ παιδιά μπροστά. Να πω ότι οι 12 πρασιδιώτες που κάνανε ήταν περιλάμβανε καθαρισμό παραλίας, περιλάμβανε ανακύκλωση και διανομή περιβαλλοντικού υλικού στην γειτονιά τους και πολλές άλλες δραστηριότητες. Μέλισσα Σαμπανάρη. Βασίλης Μάρκο και Γιάννης Ελένης. Ευχαριστώ. Είναι ο Ρεϊνάλντο Σουλάι. Είναι η Αμάλα Διακριτική, ο Διονύσης Μπρεγκάρη, και η Φλάβια Σουλάη. Υποστήριξη σε εκπαιδευτικό υλικό ή για την παροχή των οικών πόρων. Να έρθουμε να παρουσιάσουμε κάποιες από τις δράσεις που κάνουμε.
μάθαμε για τη μέθοδο της φυσικής καλλιέργειας. Φτιάξαμε σβόλους με χώμα, νερό και σπόρους και τους πήραμε για να δημιουργήσουμε το σχολικό μας δαχανόκηπο. Φτιάξαμε καρτέλες με την αλφαβήτα του πλοίου και της θάλασσας και διακοσμήσαμε την αίθουσα της πρώτης τάξης. Μιλάμε καλλιτέχνες, δημιουργώντας έργα από φυσικά και άχρηστα υλικά, μεταμορφώνοντας βότσαρα, βαζάκια, πλαστικά και για άλλα μπουκάλια σε φάνταστα, λιωπήγια, αμφολογία και παγωθήκες. Μάθαμε για τους πιγκουίνους και τη ζωή τους. Διασκεδάσαμε παίζοντας ψυχοκινητικά παιχνίδια και κατασκευάσαμε ως ένα μυστικό ένα πιγκουίνο από πλαστικό μπουκάλι. Με τη σαμπά από την αφήσα της Χερμέπα απειλούν αείδη των ελληνικών θαλασσών καθώς και τις απειλές. Τα γράψαμε, πραξινομήσαμε ανάλογα με τον βαθμό του κινδύνου που αντιμετωπίζουν και τέλος παίξαμε στην αυλή το προτινόμενο του μήνα. Επισκεφθήκαμε το λιμεναρχείο, πήραμε συνέντευξη από δύο λιμενικούς υπάλληλους και ενημερωθήκαμε για θέματα μόλυνσης από την υπεύθυνη του τμήματος προστασίας ελληνικών θαλασσών. Βιώσαμε μάλιστα το μεγάλο κίνδυνο του αποτελού, οι πετρελοκυλίδες και τους θαλάσσιους οργανισμούς μέσα από σχετικό παιχνίδι. Μάθαμε για τους υγρότοπους. Πήραμε μέρος στο διαγωνισμό ζωγραφικής. Ενημερωθήκαμε για την Παγκόσμια ημέρα πολιτικής ακούδας. Τη ζωγραφίσαμε και ευχηθήκαμε χρόνια πολλά. Μάθαμε να περιγράφουμε τον υδροχημικό κύκλο μέσα από το προτινόμενο πείραμα. Το πράγμα παιδική θα πράγμα που ακούσατε προηγουμένως είναι ένα πράγμα που ξεκίνησε το 1993. Συμμετέχουν παιδιά από τους έντερες και από τις κοινωνικές και διευθύνεται από τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή οι ομάδες αυτές οι οποίες δημιουργούσαν την Ελλάδα εκλέγουν τον μαθητό τους και ανάλογα με το πλήθος των δραστηριοτήτων που η καθεμία εκτελεί βγαίνει κάποιος αριθμός 12 ομάδων των καλύτερων οι οποίοι στέλνουν κάθε Δεκέμβριο σε ένα συνέδριο που κάνουν στα Αθήνα τους αρχηγούς τους με ένα γονέα στο λέω το παιδί και από τον εκπαιδευτικό που της ομάδας αυτής που βοήθησε. Τα παιδιά κλείνουν σε ένα δωμάτιο, τα θέλω κάτω από πια, κλείνουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του συμβουλίου. Τα παιδιά είναι τώρα και φέτος, είναι 10 ο πρόεδρος, 6 ο αντιπρόεδρος και 9 νομίζω ο γραμματέας. Αυτά τα παιδιά κλείνουν τα έργα της ζωγραφικής, τα οποία κάθε χρόνο προκύπτουν ένα διαγωνισμό και τα ίδια τα παιδιά του προεδρείου, δηλαδή εκλέγει τα καλύτερα έργα. Αυτά τα έργα είναι αφήσεις που θα λέτε πολλές φορές στα πάνω της περιοχής. Επίσης αυτά ήταν εκθέσεις στο Νοτικό Μουσείο της Ελλάδος, στο Ανώβερο, στο Αμβούργο, στο Κεβάνι, στο Λόι, που ήταν ένας άλλος γνωμόμενος, είναι μέλος μας, όπως επίσης και στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή τα έργα των παιδιών στην Ελλάδα, φυσικά σε δύο γλώσσες, τα ονόματά τους και τους υπερευθυντικούς του συμπεριφερειακού, ελληνικά και αγγλικά, έχουν κυκλοφορήσει στον πλανήτη. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε αυτό το πρόγραμμα, γιατί τουλάχιστον αυτά που κάνουμε, όχι για να αναπτύσσουμε την δόξα, αλλά για να μπορέσει ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί ότι δεν είναι όλα στραβά. Ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αν όλοι τα αγκαλιάζουν, νομίζω ότι θα δώσει περισσότερη ισοδοξία στις γενιές που μας ακολουθήσουν. Κλείνω στη σημερινή αυτή τελετή, την οποία την πάρει συγκαστώ και την τράκη να φορέ για τα καλά σας λόγια στο προσωπικό τέτοιο, αν και 52 χρόνια να δράσαν από τότε, τέλος πάντων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την εκπαιδευτική κοινότητα στο πρόσωπο του κυρίου του αρχηγού, δηλαδή εδώ του Τσάκος, Τσάκος Foundation, διότι ως περιφερειακός σύμβουλος που είναι σε εμάς παραδομένος, ταιριάζει στις ευχαριστίες που θέλουμε να δώσουμε στο ίδρυμα και αν του παραδώσουμε ένα αναμνηστικό και να τον ευχαριστήσουμε τον κ. Καλογεράκη, γιατί μας βοήθησε μαζί με την περιφέρεια και με όλους όσους συμβάλλονται να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Κύριε Καλογεράκη, αν θέλετε, να σας δώσω αυτό το αναμνηστικό, αν το κρεμάσετε κάπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και πάντα επιτυχία.
ευτυχίες να έχει η Χελμέπα σε κάθε δράση της. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω ευχαριστίες για την κυρία Πρόεδρο του Διοικητικού Συλλόγου που είναι εδώ και τους εκπροσώπους.